σφοδρές μάχες μέσα στον αστικό ιστό της Γάζας. Τα άρματα μάχης επιχειρούν στους στενούς δρόμους της πόλης την ώρα που οι Ισραηλοί κομμάντος επιδράμουν από σπίτι σε σπίτι. Χαμάς איבד שליטה וממשיך לאבד שליטה בצפון. 34 ημέρες από την έναρξη του πολέμου και μετά από σκληρές μάχες, στα χέρια των δυνάμεων του Τελαβίβ πέφτει ένα σημαντικό προπύργιο της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά από μια δεκάωρη σφοδρή μάχη με τους ενόπλους της Χαμάς, κατέλαβε ένα από τα πιο σημαντικά προπύργια της οργάνωσης, το προπύργιο 17 στον βόρειο τομέα της Τζαμπάλια, στο οποίο βρέθηκε οπλισμός αλλά και επιχειρησιακά σχέδια της Χαμάς. Οι Ισραηλοί στρατιώτες εντοπίζουν όπλα, αποθήκες πυρομαχικών, εργαστήρια κατασκευής drone, εισόδους τούνελ. As we're moving in, we're fighting more and more close combat, urban combat type engagement. The nature of urban warfare is that, you know, they go down a tunnel and come up somewhere else, and that is exactly why we're moving slowly. Οι μάχες με τους ενόπλους της Χαμάς σώμα με σώμα, μέσα στα ερείπια βομβαρδισμένων κτηρίων, αλλά και στο υπέδαφος σε παγιδευμένες με εκρηκτικά σύραγγες όπου οι Ισλαμιστές στείνουν ενέδρες. Οι ένοπλοι της Παλαιστινιακής Οργάνωσης χρησιμοποιούν για τις επιθέσεις τους κρυσφύγετα σε πολιτικούς στόχους που τα μετατρέπουν ως ασπίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες της συνοικίας Σεϊχ Ραντβάν στον βόρειο τομέα της πόλης της Γάζας, το IDF εντόπισε ένα εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρομένων αεροσκαφών αλλά και βαρύ οπλισμό μέσα σε κτίριο δίπλα σε έναν νηπιαγωγείο. Η κάμερα του BBC ακολουθεί μια μονάδα του Ισραηλινού στρατού που πολεμά στον Παλαιστινιακό θύλακα. Καταγράφει την τρομακτική καταστροφή από τους βομβαρδισμούς και τα σημεία όπου διεξήχθησαν μάχες. We got out of the back of an armored vehicle and walked into a wasteland. Every building I saw was damaged or destroyed. They wanted to show us what they said was a Hamas weapons factory in this wrecked structure. Yeah, this is scuba diving equipment that's meant to come from sea, from their land to our land. And they made drones that drop bombs, he said, in this workshop. Places like this, he said, originated the 7th of October attacks. Εκατοντάδες στόχους έπληξε το τελευταίο 24ωρο η Ισραηλινή αεροπορία. Νεκρός ο επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών πυράβλων της Χαμάς. Άμαχοι νεκροί στην Χαν Γιουνίς αλλά και την Μπέτι Λαχίγια που δέχθηκαν σφοδρό βομβαρδισμό. It's going to take us time until the Hamas no longer exists. Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν από αέρος εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στη Συρία, μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον βάσεων που σταθμεύουν Αμερικανοί σε Ιράκ και Συρία, από σιητικές παραστρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζουν οι φρουροί της επανάστασης. Αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Δαμασκό και από μαχητικά του Τελαβίβ. We don't want it to escalate. We're sending a strong signal to the Revolutionary Guard Corps and to the Supreme Leader in Tehran. We're not looking for a war with Iran, but we will do what we have to do to protect our troops and our forces. Θέσεις της Χεσμπολάχ έπληξε στο Λίβανο το Ισραήλ ως απάντηση της επίθεσης που εξαπέλυσαν με αντιαρματικές ρουκέτες μέλη της Ιητικής Οργάνωσης. Κλιμακώνεται η βία στη Δυτική Όχθη. 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιδρομής του Ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, που επιχειρεί στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος για να εξαρθρώσει θύλακες της Χαμάς. Πάμε στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας, τον Σταύρο Ιωαννίδη. Και πληροφορίες της τελευταίας ώρας θέλουν πλέον, Σταύρο, τον Ισραηλινό στρατό να πλησιάζει το στρατηγείο της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα.
πραγματισία εκεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας επιχειρεί πλέον ο Ισραηλινός στρατός. Είδαμε μάλιστα πριν από λίγα λεπτά ένα τρομακτικό μπαράζ εκρήξεων στην περιοχή εκείνη όπου βρίσκονται τα νοσοκομεία κοντά βλέπουμε στο Ινδονησιακό και τα πλάνα. Νοσοκομείο. Είναι σφοδρότατη βομβαρδισμή. Βλέπουμε πως η νύχτα έχει γίνει ημέρα. Εκεί είναι πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκεστε, Σταύρο. Πράγματι, η ΣΥΑ είδαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη με τον Απόλλωνα Δάρμα και στη συνέχεια ένα μπαράζ άλλων εκρήξεων, αλυσιδωτών αντιδράσεων, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς ακούσαμε αεροσκάφη να πετούν και πραγματικά να γίνεται η νύχτα μέρα, αλλά και συγκλονιστικούς ήχους από τις εκρήξεις αυτές να φτάνουν μέχρι το μέρος μας. Και αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χτυπήθηκαν στόχοι που περιλαμβάνουν είτε οπλισμό, αποθήκες, ενδεχομένως υπόγειες, διότι είναι τόσο μεγάλες, τόσο πρωτοφανείς οι εκρήξεις αυτές. Τόσες μέρες εδώ δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο χτύπημα, ΣΥΑ, που όπως είπαμε, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στην περιοχή του Ινδονησιακού νοσοκομείου, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, πολύ κοντά στο Αλσίφα. Εκτιμούν ότι εκεί υπήρχε οπλισμός, γιατί πράγματι αυτές οι εκρήξεις, αυτά τα μανιτάρια και το ύψος της φλόγας που έχει δημιουργήσει η έκρηξη δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Πράγματι, αυτό φαίνεται. Αυτή είναι μια πρώτη εκδοχή, αν θέλεις, ότι μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό χτυπήθηκε κάποια αποθήκη και έχουμε τις αλυσιδωτές εκρήξεις που εκτονώνονται μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό ίσως δείχνει ότι είναι ενδεχομένως κάποιο υπόγειο τούνελ, το οποίο μάλιστα είχε μετατραπεί σε αποθήκη οπλισμού. Πάντως, βρίσκονται εκεί και ελέγχουν ένα κομμάτι της Γάζας, σημαντικό πλέον οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες κάρφωσαν και μια σημαία. Πράγματι, στην παραλία της Γάζας, στο κομμάτι όπου βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν στρατιώτες ύψωσαν την Ισραηλινή σημαία, τραγούδισαν και τον εθνικό ύμνο και φαίνεται πως επεκτείνονται όλο και πιο βαθιά, σε όλο και μεγαλύτερο βάθος στη λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό λένε ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες αυτές οι επιχειρήσεις. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως από τα χτυπήματα που γίνονται σε όλο το μήκος της λωρίδας της Γάζας έχει περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα της Χαμάς να εξαπολύει ρουκέτες και όλμους, καθώς έχουμε πλέον χτυπήματα γύρω από τη Γάζα, όμως όχι εδώ και αρκετές ημέρες στο Τελ Αβίβ σε περιοχές βορειότερα. Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι είχαμε και σήμερα ένα μπαράζ ρουκετών αλλά και όλμων από την Χεζμπολάχ, από τον Νότιο Λίβανο, όπου έπληξαν περιοχές στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ και βεβαίως είχαμε απάντηση από τις Ισραηλινές δυνάμεις με μπαράζ αεροπορικών επιδρομών αλλά και πλήγματα του πυροβολικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, για την ανταπόκριση.